Αυτή τη στιγμή θα μάθουμε πώς θα φτιάξουμε ένα σταυρουδάκι από κορδόνι, όπως αυτό εδώ. Σταυρουδάκι για να το περνάμε στο λαιμό μας. Αρχικά θα χρειαστούμε δύο μεγάλες σκοινιά. Μεγάλα, κοντά στους εκεί, 35 πόντους. Τώρα αυτά τα σκοινιά, για να μην ξεφτύσουν στις άκρες τους, θα τα κάψουμε. Ίσα-ίσα για να λιώσει η άκρη του πλαστικού και να μην ξεφτίζει. Τώρα με αυτά τα σκοινιά θα σχηματίσουμε ένα σταυρό. Θα φέρουμε το ένα κάθετο από το άλλο. Έτσι ακριβώς. Και θα πιάσουμε την πρώτη άκρη, όποια να είναι, μία άκρη και θα τη φέρουμε πάνω από την επόμενη. Ακριβώς έτσι. Πάνω από την επόμενη, παράλληλη προς τον εαυτό της. Το επόμενο ακριβώς το ίδιο. Και θα περάσει πάνω από την προηγούμενη που κάναμε. Πάνω από την προηγούμενη, πάνω από την επόμενη και παράλληλα προς τον εαυτό της. Την επόμενη το ίδιο. Πάνω από την προηγούμενη, πάνω από την επόμενη. Και την τελευταία, σχεδόν το ίδιο. Πάνω από την προηγούμενη, πάνω από την επόμενη και κάτω από αυτό που κάναμε στην αρχή. Έτσι ώστε να βγει ένα εντελώς συμμετρικό σχήμα. Αυτό εδώ. Και ύστερα σφίγγουμε, τραβώντας τις τέσσερις άκρες με την ίδια δύναμη περίπου. Να σφίξουμε καλά. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, όλες οι άκρες και θα βγει αυτό εδώ το σχήμα, σαν τετραγωνάκι. Και από πίσω θα είναι σχήμα σαν χ, το οποίο σχήμα σαν χ θα μείνει μέχρι το τέλος του σταυρού, θα είναι το κάτω μέρος του σταυρού. Για το δεύτερο κόμπο κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Το πρώτο από εδώ, το δεύτερο από εδώ, το τρίτο από εδώ και το τέταρτο, πάνω το πρώτο, πάνω το δεύτερο, κάτω το τρίτο. Ξανασφίγγουμε και έχει βγει πάλι το ίδιο σχήμα. Αν σφίξουμε και λίγο καλά να γίνει μικρό. Το αφήνουμε κάτω κάθε φορά να έχουμε πάνω το τετράγωνο, όχι το χ. Κάθε φορά πρέπει να είναι πάνω το τετράγωνο. Και πάμε για τον τρίτο κόμπο, πάλι με την ίδια τεχνική. Το ένα από εδώ, το δεύτερο από εκεί, το τρίτο από εκεί και το τέταρτο, πάνω από εδώ, κάτω από εδώ. Ξανασφίγγουμε. Έτοιμος και ο τρίτος κόμπος. Σύνολο θα κάνουμε 8 για να έχει φεχτεί το κάτω μέρος του σταυρού. Το μεγάλο. Από εδώ. Τέταρτος. Πέμπτος. Έκτος. Τώρα βέβαια μπορεί κάποιος να μην τους μετράει, να έχει ξεχαστεί και να μην ξέρει, ας πούμε, πόσους έχει κάνει. Μπορεί, υπάρχει τρόπος να βρει πόσους έχει κάνει σε αυτό το σταυρό. Για να το μετρήσει θα το κοιτάξει από κάτω. Θα ξεκινήσει από το μέρος του χ και θα μετρήσει. Πρώτος κόμπος, δεύτερος κόμπος, τρίτος κόμπος, τέταρτος κόμπος, πέμπτος κόμπος, έκτος κόμπος, μέχρι να φτάσει στο κάτω μέρος. Στην ουσία μετράμε σαν να κατεβαίνουμε σκαλιά. Πρώτος κόμπος εδώ, δεύτερος εδώ, τρίτος εδώ, τέταρτος εδώ, πέμπτος εδώ και έκτος εδώ, στο τελείωμα. Άρα έχουμε άλλους δύο ακόμα. Ένα. Ο έβδομος και πάμε και στον όγδο. Κάθε φορά εννοείται κοιτάμε το τετράγωνο πάνω. Το πρώτο από εδώ, το δεύτερο από εδώ, το τρίτο από εδώ και το τέταρτο από εδώ. Τελειώσαμε με το κάτω μέρος. Ας τα αφήσουμε στην άκρη. Να ξεκινήσουμε το πάνω μέρος. Ξανακόβουμε δύο σκοινιά, λίγο μικρότερα, κοντά στους 30 πόντους ας πούμε. Για ακόμη μια φορά θα τα κάψουμε.
τη ξεκινάμε σαν να είναι ίδιο. Αλλά θα προσθέσουμε το σκοινί του λαιμού, που είναι για να περνάει στο λαιμό μας. Θα είναι μεγαλούτσικο, κοντά στους 50 πόντους, για να φτάνει χαμηλά ο σταυρός, μέχρι την καρδιά μας. Κάπου εδώ, ας πούμε. Αυτό είναι το σκοινί για να περνιέται στο λαιμό μας. Καίμε και αυτό. Αυτό είναι το σημαντικότερο να το κάψουμε, γιατί θα μείνει τελικά. Και τώρα το σκοινί του λαιμού θα το περάσουμε διαγώνια πάνω στον σταυρό, πάνω στα δύο σκοινιά που τα έχουμε φέρει κάθετα. Διαγώνια πάνω, να περνάει από το ίδιο σημείο και τα τρία. Και τώρα, σαν να μην υπάρχει το διαγώνιο, ξεκινάμε πάλι όπως πριν. Παίρνουμε το πρώτο πάνω από το επόμενό του και παράλληλα στον εαυτό του. Το δεύτερο πάνω από το προηγούμενο, πάνω από το επόμενο και παράλληλα στον εαυτό του. Το τρίτο πάνω από το προηγούμενο, πάνω από το επόμενο και το τέταρτο πάνω από το προηγούμενο, πάνω από το επόμενο και κάτω από το πρώτο. Και έχει σχηματιστεί πάλι το γνωστό σχήμα με το διαγώνιο μέσα. Όπως θέλουμε να είναι δηλαδή. Να σφίξουμε καλά για να βγει μικρός ο κόμπος. Και είναι ο πρώτος κόμπος. Για το πάνω μέρος θα χρειαστεί να κάνουμε 4 κόμπους. Τους μισούς από το κάτω μέρος. Μπορούμε βέβαια και περισσότερους για να γίνει πιο μεγάλος ο σταυρός. Πάμε πάλι. Το πρώτο πάνω από το επόμενο. Το δεύτερο πάνω από το προηγούμενο, πάνω από το επόμενο. Το τρίτο πάνω από το προηγούμενο, πάνω από το επόμενο και το τέταρτο πάνω από το προηγούμενο, πάνω από το επόμενο και κάτω από το πρώτο. Να το. Σφίγγουμε ξανά. Και έχει σχηματιστεί πάλι ο δεύτερος κόμπος. Το ξαναφέρνουμε ωραία και πάμε για τον τρίτο. Τρίτος κόμπος και για τον τέταρτο. Φτάσαμε πλέον στο σημείο που έχουμε φτιάξει, θα λέγαμε, την κεφαλή του σταυρού, το κεφάλι του σταυρού έτσι. Από εδώ θα περνιέται στο λαιμό και από εδώ θα φτιαχτεί ο υπόλοιπος σταυρός. Και έχουμε φτιάξει και το κάτω μέρος του σταυρού. Θα τα τοποθετήσουμε έτσι ώστε να ενωθούν. Θα του περάσουμε και μία καρφίτσα για να στηρίζεται καλύτερα και για να κρατάει στη μέση τη χαντρούλα. Με την καρφίτσα θα κόψω το κεφάλι για να μπορεί να μπει μέσα. Θα κόψω και τη μύτη για να μπει και να μην ξαναβγεί. Και έχω κρατήσει την ουσία το σιδεράκι της. Θα το περάσω το σιδεράκι μέσα, στο κάτω μέρος του σταυρού, πιέζοντάς το με κάτι σκληρό, με κάποια δαχτυλίδρα ή με κάποιο πενισάκι. Για να δω. Όσο πιο καλά έχουμε φτιάξει το σταυρό, τόσο πιο εύκολα μπαίνει. Ωραία, τώρα μπήκε. Θα το φέρουμε έτσι και θα μπει. Και το βάζουμε τόσο, όχι περισσότερο. Ύστερα βρίσκουμε μια ωραία χάντρα και την περνάμε μέσα εδώ. Και ό,τι εξέχει θα καλυφθεί με το πάνω μέρος. Περνάμε τώρα ύστερα με λίγη δύναμη και το πάνω μέρος. Και έχει στερεωθεί κάπως έτσι. Τώρα προσέχουμε το σκοινί να είναι εδώ και παίρνουμε τα 4 σκοινιά που δημιουργούνται σε μια άκρη. Αυτά εδώ τα 4, ας πούμε, έχουν δημιουργηθεί στη μια άκρη του, από το σκοινί με το λαιμό.
τα τέσσερα. Για να φτιάξουμε το ένα χέρι. Το κατεβάζουμε κάτω και τώρα όσο μπορούμε αγνοούμε τα υπόλοιπα. Ανοίγουμε τα τέσσερα σε σχήμα σταυρού. Σαν να έχουμε στην ουσία ένα σκηνή έτσι και δεύτερο σκηνή έτσι. Και κάνουμε πάλι ακριβώς την ίδια κίνηση. Το πρώτο από εδώ, το δεύτερο από εδώ, το τρίτο από εδώ και το τέταρτο μέσα εδώ. Και όταν σφίγγουμε έχει βγει πάλι το ίδιο σχήμα. Μπορεί να είναι λίγο μπερδευτικό αλλά εύκολο. Θα το σφίξουμε και δεν θα βγει τελείως το ίδιο σχήμα, γιατί εντάξει είναι δύσκολο το πρώτο. Αλλά δεν χρειάζεται, μας κάνει και αυτό. Είναι πιο ρευοίδες. Πρώτος σκόπος. Θέλουμε άλλους τέσσερις πάλι. Δηλαδή άλλους τρεις για να βγει τέσσερις στο χέρι. Το πρώτο από εδώ, το δεύτερο από εδώ, το τρίτο από εδώ και το τέταρτο κάτω από εδώ. Και άλλος σκόπος. Τρεις, πάμε και για το τέταρτο. Τέσσερις σκόπους. Και ορίστε, έχει σχηματιστεί ήδη το πρώτο χέρι, με τα τέσσερα σκηνιά. Με τέσσερις σκόπους. Πάμε τώρα για το άλλο χέρι, με τα άλλα τέσσερα σκηνιά. Δεν μπερδευόμαστε να πιάσουμε το σκηνί του λαιμού. Το έχουμε τελείως. Τελείως στην άκρη. Δεν το κάνουμε τίποτα. Μετά άλλα τέσσερα χιλιά τώρα, το ίδιο πράγμα ακριβώς. Αγνοούμε όλα τα υπόλοιπα. Τα αγνοούμε και τα ανοίγουμε σαν σε σταυρό. Υποθέτουμε ότι αυτό είναι ένα και αυτό είναι άλλο. Και πάμε. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο. Σφίγγουμε πάλι, εντάξει, ας μην βγει πολύ ωραίος ο πρώτος. Δεν είναι δύσκολο, δεν θα καταφέρουμε. Έτσι όπως βγαίνει. Πρώτο. Συνεχίζουμε για το δεύτερο. Δεύτερος. Ο δεύτερος βγαίνει πάντα ωραίος. Πάμε για τον τρίτο. Τρίτος. Και ο τέταρτος. Και ο ρίστορος. Ένα χέρι από εδώ, ένα χέρι από εκεί. Τη μέση γάντρα, το πάνω και το κάτω μέρος. Αρκετές φορές το κεφάλι είναι λίγο πιο τεντωμένο επειδή έχει μέσα και την καρφίτσα. Γι' αυτό ίσως χρειάζεται ένας ακόμα παραπάνω κόμπος στα χέρια. Είναι 5 ας πούμε και το κεφάλι έχει μόνο 4. Για να δούμε, θα μας πετύχει. Κάνουμε και ένα από την άλλη. Στην ουσία όλος ο σταυρός είναι η ίδια τεχνική. Ξανά και ξανά και ξανά. Μέχρι να φτιαχτεί αυτό το σχήμα. Και ωραία. Τώρα που έχουμε 5 κόμπους, βγαίνει πιο όμορφο. Ήρθε η πιο δύσκολη ώρα τώρα να ξεβουτωθούμε τις άκρες. Να κόψουμε τα σκηνιά και να τα κάψουμε για να κολλήσουν. Πάμε στην άκρη του σκηνιού και κόβουμε. Ας μείνουν εκεί κοντά στα 2 χιλιοστά πάνω στο σταυρό. Και πολύ προσεκτικά, χωρίς να κουνήσουμε και ξεπεράσει, πλησιάζουμε τον αναπτήρα. Πλησιάζουμε λίγο να καεί. Αν ανάψει φωτιά τη σβήνουμε αμέσως και ύστερα το χαϊδεύουμε λίγο έτσι, δεν καίει πολύ, προκειμένου να κολλήσει καλά στο κάτω μέρος. Και αργά αργά, προσεκτικά,
Τα κάνουμε όλα. Αν μας χαλάσει στο κάψιμο, όλος ο σταυρός χαλάει μετά, δεν βγαίνει ωραίος. Και ορίστε, το ένα χέρι είναι ήδη έτοιμο. Πάμε και το δεύτερο. Αν μας είναι δύσκολο αυτό να το φτιάξουμε, κάποιος μεγάλος ίσως μπορεί. Δεν είναι για όλα τα παιδιά εύκολο να φτιάξουν, να κάψουν στο τέλος το σταυρό. Και μπορεί να χαθεί και ο προηγούμενος σκόπος. Και είναι έτοιμος ο σταυρός και το σκηνή για το λαιμό, το οποίο έχει βγει και ίδιο, δεν είναι αλλού μεγαλύτερο αλλού μικρότερο. Ας δέσουμε ένα κόμπο, θα μπορούμε βέβαια απλά να το κάψουμε και να το ενώσουμε, καλό βγαίνει και έτσι, αλλά ας δέσουμε ένα κόμπο ο οποίος έχει τεχνική να μεγαλώνει και να μικραίνει. Παίρνουμε το πρώτο και στην ουσία δένουμε με τον εαυτό του έναν κόμπο. Απλά θα έχουμε περάσει από τη μέση και το άλλο. Ένα απλό κόμπο με το κλασικό του σχήμα. Να τους. Και έχουμε περάσει το άλλο στη μέση. Θα τον φέρω εδώ στην άκρη, άκρη να γίνει. Να τους. Και έγινε. Και έχουμε αφήσει ένα μικρό σκηνάκι εδώ πέρα στην άκρη. Και τώρα με το δεύτερο, αυτό που ακόμα μπορεί να περιφέρεται, θα το περάσουμε γύρω από το άλλο και θα δέσουμε με τον εαυτό του και σε αυτό έναν κόμπο. Τον ίδιο, τον κλασικό κόμπο. Να τους. Να τον φέρω πιο άκρη και περισσεύει πάλι ένα προσκυνάκι. Και τώρα που μου σφιχτεί καλά, αυτοί οι κόμποι μπορούν όταν τραβιούνται να δίνουν σκηνή, να δίνουν και να μεγαλώνει η περιφέρεια. Ενώ όταν τραβιούνται προς τα εδώ, να μαζεύουν σκηνή, να μαζεύουν και να μικραίνει η περιφέρεια για το λαιμό, για πιο μικρό κεφάλι, για πιο μικρό παιδί. Και έτσι έχουμε έναν έτοιμο σταυρό, μπορούμε να το φοράμε, είναι μικρός και διακριτικός.